Ελληνίδες Έλληνες, χθες συνετελέστη στις Βρυξέλλες ένα ιστορικό για την Ελλάδα γεγονός. Με τον τερματισμό των βασικών διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια 18 ετών και η χώρα μας κατέστη ουσιαστικά το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με την ισότιμη συμμετοχή μας σε μια ισχυρή οικογένεια ελεύθερων, ανεξάρτητων και δημοκρατικών λαών, όπως θα είναι η Ηνωμένη Ευρώπη, θα κατοχυρώσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία και τη ένταξη της χώρας μας στην οικογένεια αυτή θα την απαλλάξει από οποιασδήποτε εξαρτήσεις, αφού την εγκαταστήσει ισότιμη με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες θα έχει ψήφο ισοδύναμη. Με τη συμμετοχή μας στην Ηνωμένη Ευρώπη θα ενισχύσουμε και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, γιατί όλη η θεσμική δομή των ευρωπαϊκών κοινοτήτων προϋποθέτει τη λειτουργία σε κάθε χώρα του ιδρύματος δημοκρατικού. Γιατί είναι αυτονόητο ότι με την ένταξή μας θα συνδέσουμε το μέλλον μας πολιτικά και οικονομικά με την Ηνωμένη Ευρώπη, αφού θα αποτελέσουμε οργανικό της τμήμα. Πιστεύω ότι ο λαός μας έχει την ικανότητα της προσαρμογής και ότι θα αντιμετωπίσει επιτυχώς την ιστορική αυτή πρόκληση που θα μας οδηγήσει σε καινούργιους δρόμους και θα μας ανοίξει καινούργιους ορίζοντες. Σας ευχαριστώ. Meines Erachtens, es gibt eine realistische, eine praktische Lösung, die Rückkehr des Königs und die Bildung einer Übergangsregierung unter dem ehemaligen Ministerpräsident Karamanlis, der ein sehr großes Ansehen im griechischen Volke hat, eine Regierung, in die griechischen Politiker die verschiedenen politischen Tendenzen vertreten, mit Ausnahme der Kommunismen teilnehmen. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας υποτίμησε το νόμισμα, πάγωσε τους μισθούς και τα ημερομίσθια, έβαλε δυσβάστακτους φόρους και απεδείχθη ότι η λιτότητα του κυρίου Σιμίτη, επανειλημμένες λιτότητες όλων μας, και το πρόβλημα δεν είναι Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, τον ελληνικό λαό δεν τον ενδιαφέρει αυτό, δεν οδηγεί σε κανένα διέξοδο. Το μόνο διέξοδο είναι η ανάπτυξη. Τον Μάρτιο του 2004 μας τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας. Μας δώσατε εντολή να εργαστούμε για μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτή ήταν και η ευθύνη μας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν πολλές. Όμως το έργο που συντελέστηκε είναι σημαντικό. Λιγότεροι φόροι, περισσότερες δουλειές, ευκαιρίες για όλους. Τώρα πατάμε σε πιο γερές βάσεις για να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Οι αξίες που δίνουν πνοή στην πολιτική μας είναι οι ίδιες. Οι συνθήκες όμως είναι ωριμότερες, καλύτερες. Μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Να κάνουμε πιο πολλά βήματα για μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης. Για πιο δίκαιο κοινωνικό κράτος. Το μέλλον της χώρας μας μπορεί να είναι φωτεινότερο και είναι δικιά μας ευθύνη να το επιτύχουμε. Μαζί μπορούμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Κοιτάξτε, μόλις χθες κορυφαίος γερμανός πολιτικός και μάλιστα πρώην υπουργός των οικονομικών είπε ότι με αυτά τα μέτρα που παίρνονται στην Ελλάδα όχι μόνο δεν σηκώνεις τον ασθενή στα πόδια του αλλά το ρίχνεις στο φορείο. Εγώ τι παραπάνω να πω? Αυτό δεν φωνάζω 2 χρόνια τώρα? Φαίνεται ότι έξω έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν. Μέσα τι θα γίνει, εδώ στην Ελλάδα που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Την πρώτη μεγάλη, ξαναπώ. Ζητήσαμε από το λαό θυσίες και μεταρρυθμίσεις. Αναλάβαμε θαραλέα το κόστος να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο
που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν συμβιβαστήκαμε, δεν υποχωρήσαμε. Βάλαμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το στενό πολιτικό μας συμφέρον. Και όταν έφτασε η στιγμή να ανθίσουν οι προσπάθειες του ελληνικού λαού, όταν ήρθε η ώρα να δρέψει ο λαός τους καρπούς των θυσιών του, ένας συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων και προσωπικών φιλοδοξιών αντέκοψε την πορεία μας. Σε περιμένω να φύγεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Θα έρθεις ανάνοιξη να λιώσεις τα χιόνια, να τραγουδούσα δέντρα πάλι τα ιδόνια. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι, απ' το βοριά ως το πιο νότια το γυάλι. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη, γιατί η καρδιά αγάπη μας όλης κρίνει. Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα.